τι εκδηλώσεις έχει έτσι προγραμματίσει ο Δήμος? Ναι, να αναφέρω ότι αρχικά ότι από την 1η του Δεκέμβρη θα αρχίσει πλέον να η πόλη της Λεμεσού να μπαίνει στο πνεύμα των Χριστουγέννων και έτσι θα γίνει και επίσημα η φωταγώγηση της πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί στην πλατεία Γρηγόρη Αξεντίου. Στο διοικητήριο δηλαδή. Mm-hmm. Παράλληλα, να αναφέρω ότι την ώρα εκείνη θα συμμετάσχει η Ορχήστρα Νέων του Δήμου Λεμεσού, η Παιδική Χοροδία του Παπαδάκη του Δημοτικού Οδείου Λεμεσού με τη συμμετοχή της Σοπράνο Αδίκης Χρυσοχού και η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού μαζί με τη Χοροδία Δωματίου Παπαδάκη του Δημοτικού Οδείου Λεμεσού. Το πρόγραμμα μας θα αρχίσει από τις 4 και 4 και θα ολοκληρωθεί στις 6 την ίδια ημέρα. Στη συνέχεια να αναφέρω ότι τις 15 και τις 22 του Ιουλίου μηνός, δηλαδή του Δεκέμβρη, η ανεξαρτησία θα πεζοδρομηθεί και παράλληλα θα έχουμε εκεί συνέχεια εκδηλώσεις με τη συμμετοχή χοροδιών, καθώς επίσης και ζωγραφική τέχνη όπου θα συμμετάσχουν τα παιδιά στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο φτιάχνοντας τη δική τους ζωγραφιά. Να αναφέρω επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια του μηνός θα χοροδίες εκεί στην πλατεία Γρηγόρη Αξεντίου και στον πεζόδρομο του Αγίου Ανδρέου θα σκορπούν τις χριστουγεννιάτικες τους μελωδίες. Στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς να αναφέρω ότι και φέτος θα γίνει το υποδοχή της νέας χρονιάς με τοπικό μουσικό σχήμα και παράλληλα θα προσφέρεται δωρεάν κρασί στους παρευρισκομένους και στις 12 ακριβώς ο Δήμαρχος μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο θα απευθύνουν τις δικές τους ευχές για την νέα μας χρονιά για το 2014 που θα μας έρθει. Μάλιστα. Κυρία Κλεώνα, υπάρχει κάτι καινοτόμο στις φετινές εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα σε σχέση με πέρσι? Κοιτάξτε, να μας σκεφτούμε ότι φέτος τα οικονομικά του Δήμου Λεμεσού και γενικότερα της Κύπρου είναι σε πολύ, πολύ στενά. Αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε να τουλάχιστον να κρατήσουμε τις εκδηλώσεις των προηγούμενων χρόνων, να τις εμπλουτίσουμε με χαμηλά κόστη. Και επευκαιρία να αναφέρω ότι είναι να ευχαριστήσουμε τις χοροδίες που θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς. Έτσι είναι μια ευκαιρία τώρα στον αέρα να τις ευχαριστήσουμε. Και να πω κάτι που το ξέχασα να αναφέρω, τόσο το έρχιστρο του Δήμου Λεμεσού όσο και το τρενάκι, ξεκινώντας πρώτα από το έρχιστρο από την 1η του Δεκέμβρη, θα περιφέρεται τόσο στο κέντρο της πόλης και στις συνοικίες με τον Άγιο Βασίλη, μοιράζοντας μικρά δώρα στα παιδιά. Και το τρενάκι του Δήμου Λεμεσού στις 15 και στις 22 του μηνός, αντίστοιχα δηλαδή που θα είναι πεζοδρόμιο της Ανεξαρτησίας, θα μεταφέρει τα παιδάκια δωρεάν κατά μήκος της Ανεξαρτησίας μέχρι το παραλία.